μας ήταν πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ τεκμηριωμένη κάθε φορά που χρειαζόταν να τοποθετηθούμε σε κάποιο θέμα. Κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε αντιπολίτευση. Επειδή λοιπόν αντιπολίτευση ή ο ρόλος της αντιπολίτευσης, αυτό το πιστεύω και θα το πιστεύω, είναι να κρίνει, να ελέγχει, αλλά και να στηρίζει ό,τι είναι σε σωστή κατεύθυνση από πλευράς Δήμου ή δημοτικής παράταξης. Αυτό λοιπόν το πράγμα κάναμε και εμείς. Για όσα θέματα, μικρά ή μεγάλα, που τα περισσότερα θέματα ήταν θέματα ρουτίνας καθημερινότητας. Είχαμε και τις θέσεις και τις αντιρρήσεις όπου έπρεπε και τη στήριξη όπου τη χρειαζόταν. Και είμαι εξοδοτημένος να πω ή μάλλον ας τον παραβλέψουμε το εξοδοτημένος, είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το πούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η εμπειρία μας και η ενασχόλησή μας με τα δημοτικά δεν ήταν τελευταία τριετία μόνο. Οι περισσότεροι που ήμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε κληθεί με την παράταση του κ. Στεργιανάκη, έχουμε αυτοδιοικητική εμπειρία και σχέση με την αυτοδιοίκηση από πολύ παλιά. Πέραν τούτου, η επαγγελματική μας δραστηριότητα και η σχέση μας με την κοινωνία των περισσότερων ήταν τέτοια που μας είχε δώσει και την εμπειρία και τις γνώσεις και τη δύναμη να σταθούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στην κοινωνία έξω. Και όχι μόνο αυτό. Μας έδωσε τη δύναμη να γνωρίζουμε τα προβλήματα που τα ξέρουμε όλοι μας και να μπορούμε να δίνουμε λύσεις ή να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις και στα προβλήματα καθημερινά και στα μεγαλύτερα. Τα μεγαλύτερα εννοώντας